Τα επιστημονικά δεδομένα φανερώνουν ότι η παχυσαρκία σχετίζεται άμεσα με τους καρκίνους του πεπτικού. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, που ο ρυθμός της παχυσαρκίας είναι αυξανόμενος, παρατηρείται ταυτόχρονη αύξηση των καρκίνων του πεπτικού. Και μάλιστα σχεδόν όλων των μορφών του καρκίνου, και του στομάχου, και του ισοφάγου, και του παχαίου εντέρου και του παγκρέατος. Αν και οι μηχανισμοί δεν έχουν πλήρως διαλευκανθεί, φαίνεται ότι η κοιλιακή παχυσαρκία, η οποία έχει και σαν αποτέλεσμα κάποιες διαταραχές στο μεταβολισμό της γλυκόζης, καθώς και οι χρόνιες φλεγμονές που δημιουργούνται σε παχύσαρκους ανθρώπους, διαδραματίζουν κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη του όγκου. Επίσης, οι παχύσαρκοι ασθενείς, όποια μορφή καρκίνου και αν εμφανίσουν, εμφανίζουν περισσότερες εμπλοκές αν χειρουργηθούν λόγω κάποιου όγκου σε κάποιο σημείο του πεπτικού. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε την πρόληψη της παχυσαρκίας, και ζώντας σε μια χώρα μεσογειακή, θα είναι καλό να επανέλθουμε στις ρίζες μας και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε καλύτερα τις αρχές της μεσογειακής διατροφής.